στην παράσταση διαμαρτυρίας του Εργατικού Κέντρου Αθήνας προς το Υπουργείο Εργασίας και στη συνάντηση που κάναμε με την ηγεσία του Υπουργείου, επιβεβαιώθηκε η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να φέρει τις επόμενες ημέρες το νομοσχέδιο έκτρωμα που καταργεί βασικά εργασιακά και συνδικαλιστικά μας δικαιώματα. Είπαμε, δηλώσαμε, απαιτήσαμε από την ηγεσία του Υπουργείου να μην βρει ευκαιρία τούτε στις δύσκολες ώρες για το λαό μας, στις συνθήκες της πανδημίας, να φέρει αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα. Σε κάθε περίπτωση απαιτήσαμε μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και φυσικά είπαμε στην κυβέρνηση ότι θα μας βρει απέναντί της, οργανώνοντας την απεργία στις 26 του Νοέμβρη. Τέλος, είπαμε στην ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας ότι τούτη την περίοδο το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας επί της ουσίας δεν λειτουργεί. Έχουμε δεκάδες καταγγελίες από εργαζόμενους και συνδικάτα ότι τριμερείς διαφορές αναβάλλονται, η πετιότητα κυρίως των εργοδοτών. Είναι μια απαράδεκτη διαδικασία σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες οι εργαζόμενοι και αυτό το τελευταίο αποκούμπι που είχαν να μην λειτουργεί καθόλου, πόσο μάλλον που η κυβέρνηση θέλει να το καταργήσει και τελείως. Απαιτούμε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας να λειτουργήσει κανονικά, να στελεχωθεί και να γίνουν όλες οι τριμερείς διαφορές που είναι τώρα σε εκκρεμότητα.